Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, παιδιά, έχουμε και τα γεωπολιτικά, τα οποία μην τα προσπερνάμε. Στις εφημερίδες παίζει εντόνως ότι το Μάρτιο προχωράει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση νότιο-νότιο-δυτικά της Κρήτης από την Exxon Mobil. Στην Κύπρο συνεχώς ερευνητικές γεωτρήσεις δείχνουν πλούσια κοιτάσματα. Η Τουρκία βγάζει Νόταμ και Ναύτεξ και περιγράφει πράγματα που αφορούν και την αποκλειστική οικονομική ζώνη χωρίς ποτέ να την έχει δεχτεί. Και την ίδια ώρα συνομιλεί με την Αίγυπτο και τη Λιβύη. Εμείς πάμε στις Ινδίες. Έρχεται μια μελέτη που λέει ότι οι χώρες των BRICS έχουν λύσει το ενεργειακό και είναι η κόλωση. Όλα αυτά δένουν με έναν τρόπο. Όμως, στην Ελλάδα δεν γίνονται ούτε τα αυτονόητα. Σε μια περίοδο που έχεις κινητικότητα στο Κυπριακό, σε αυτή την ίδια περίοδο στην Ελλάδα σερνόμαστε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, διότι δεν μπαίνουμε καν στον κόπο να κάνουμε το χωροταξικό. Θυμάστε που το λέγαμε των θαλασσών. Σε όλο αυτό το πλαίσιο, λέω σήμερα να ακούσουμε μετά από πολύ καιρό το χαρτογράφο υδρογράφο και έναν από τους ανθρώπους που έχει διαπραγματευτεί πάρα πολλά ζητήματα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι μόνο, τον εξαιρετικό κύριο Ζήνωνος. Καλημέρα, κύριε Ζήνωνος. Καλημέρα σας. Χαρά μου πάντα μιλώ μαζί σας, γιατί μιλώ σχεδόν με την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και ιδιαίτερους χαιρετισμούς στην Κρήτη. Κύριε Ζήνωνος, θέλω να σας ρωτήσω πώς ηχούν στα αυτιά σας το τελευταίο διάστημα όλες αυτές οι εξελίξεις περί των ενεργειακών, είτε στην Κυπριακή Δημοκρατία, είτε νότιο-νοτιοδυτικά της Κρήτης, και από την άλλη οι κινήσεις που κάνει η Τουρκία με Αίγυπτο και Λιβύη, διότι πάντα η ΑΟΣ είναι το ζητούμενο, ιδίως για την Ελλάδα, αλλά τα προαπαιτούμενα για την ώρα δεν υφίστανται. Ωραία, κοίτα να δείτε. Όσο με εκνευρίζουν οι θέσεις και οι ανεδαφικές διεκδικήσεις της Τουρκίας και η γαλάζια πατρίδα και αυτά τα καρικατούρες που κάνει και τους λέγει χάρτες, άλλο τόσο με εκνευρίζει το γεγονός να προβάλλονται αυτές οι ανεδαφικές απαιτήσεις της Τουρκίας, γιατί διαχρονικά ξέρουμε την τακτική της Τουρκίας. Η τακτική καταθέτει και τις πιο παράλογες και τις πιο ανεδαφικές και παράνομες θέσεις και εμπεδώνει σιγά σιγά αυτή την ιδέα και αυτά τα τελεσμένα, τα οποία από de facto στο τέλος τα διεκδικάν de euro και οι διάφοροι μεσολαβητές, ακόμη και τα δικαιωματικά όργανα, τα διεθνή δικαιωματικά όργανα, αυτά αναγνωρίζουν σαν διαφορά τη θέση της Τουρκίας και η θέση δική μας είναι αγνώριστη. Η θέση της Ελλάδος, της Κύπρου τουλάχιστον κατά μεγάλη πλειοψηφία είναι γνωστές. Και η ανακήρυξη και οι γνωστές. Όμως αρχίζουμε και σχολιάζουμε το Αιγυπτιακό και το Λιβικό, την μονομερή τέλος πάντων καθορισμό με το προεδρικό διάταγμα της ΑΟΣ. Η Αίγυπτος δεν έκανε ΑΟΣ. Η Αίγυπτος έκανε ό,τι δικαιού του. Αν αναγνωρίσετε τις συντεταγμένες, είναι ένα ζεύγος από 10 συντεταγμένες. Οι 9 περιορίζονται μέσα στον κόλπο εκεί της Σαλούμ, πώς λέγεται ο κόλπος εκείνος. Είναι ίσο αποστάσεις, καθαρά του καθορίζει το δίκαιο της θάλασσας, είναι η μόνη περίπτωση που σου δίνει authorization, αρμοδιότητα στην χώρα να μονομερώς να καθορίσει την χωρική της θάλασσα μέχρι και τα 12 ναυτικά μίλια, και εκεί που δεν μπορεί να γίνει το ίδιο στην απέναντι ακτή, δηλαδή να είναι κάτω από 24, να είναι 20, καθορίζει τη μέση γραμμή. Άρα είναι πολύ καθοριστικός ο νόμος. Σε ό,τι αφορά τα παράπλευρα σύνορα, όπως είναι η Λιβύη με την Αίγυπτο, όπως είναι η Ελλάδα εκεί στον Εύρο με την Τουρκία, σου λέει ίσο αποστάσεις από τις παρακείμενες ακτές. Η Αίγυπτος έχει υπολογίσει τις παρακείμενες ακτές της Λιβύης και έχει τραβήξει αυτά τα ζεύγη 9 συνταγμένο. Άφησε όμως σαν αναμονή, και μάλιστα με το ίδιο γεωγραφικό πλάτος, άφηκε το ίδιο 25 και τόσα, δεν θυμάμαι τώρα διότι λείπω από τις σημειώσεις μου,
Και το ίδιο επαναλαμβάνει κατά μήκος ενός μεσημβρινού. Το αφήνει στον αέρα, σαν να λέει στους εμπλεγόμενους, Ελλάδα, Λιβύη και η ίδια, ότι είναι διατεθειμένη να συζητήσει την ΑΟΣ. Δεν έχει καθορίσει την ΑΟΣ. Το γεγονός που βλέπω ακόμη, εντάξει, εκεί στη Νοτιοανατολική Κρήτη δόθηκαν άδειες και θα γίνονται ευρυδικά κλπ. Εγώ διερωτώμαι και λέω, εάν πάμε να κάνουμε μια διερευνητική στο Ελληνογυψιακό, εκείνο που καθόλου βάσει του δικαίου της θάλασσας, με όλες τις ελλείψεις και αδυναμίες, ήταν μια εθνική πάντων θέση, να διαπραγματευτεί για να καθορίσει την ΑΟΣ σε εκείνο το μήκος ABCD, πώς το έχει καθορίσει. Εάν πάνε εκεί, μέσα στα καθόλου διεθνή αναγνωρισμένα ΑΟΣ, η Ελλάδα, και κάνει, η Τουρκία δεν θα πει, βρε Καρτάς, Κυριάκο, είπαμε να μην κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση με τη διακήρυξη των Αθηνών, και εσύ πάει και κάνει αυτή, τότε να κάνω και εγώ στο τουρκο-λιβικό. Δηλαδή, δεν μπορεί να τα αφήνουμε όλα αυτά στον αέρα και να μένουν με αβεβαιότητα, γιατί η Τουρκία προβάλλει κάποια παράλογη, παράτυπη, τραμπούκικη τέλος πάντων θέση, και εγώ να σχολιάζω αυτές τις θέσεις. Είδα κάπου που μου στείλατε και εσείς ή και άλλοι κάποιος, και μιλάει εκεί στη Ρόδο, η Καρία λέει και Λυκία και ξέρω εγώ, ο κόλπος Καρία. Τι είναι κόλπος, ξεχάσαμε και τι είναι κόλπος. Είναι κόλπος αυτός, είναι βαδεντελωτές ακτές. Κόλπος είναι μια εσοχή, θαλάσσια εσοχή, η οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, στο στόμιο της, το στόμιο της, για να τραβήξεις γραμμή, δεν πρέπει να ξεπερνά τα 24 ναυτικά μίλια. Ακόμη και σε περίπτωση που θα είναι κάτω από τα 24 ναυτικά μίλια, το βάθος του κόλπου, το βάθος του, πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερο από τη μέση αυτή η απόσταση των 20, των 18 ναυτικών μιλιών που σου έχει η ευθεία εκείνη που ενώνει τα στόμια. Δηλαδή ο κόλπος διεθνώς και πρακτικός και με το διεθνές δίκαιο είναι κάποιο καθορισμένο γεωγραφικό. Δεν είναι αφαίρετα λοιπόν το τι δηλώνει κάθε Τουρκία, έτσι. Βέβαια, μάλιστα. Να ενώσει και η Ελλάδα, να ενώσει όλα τις άκρες τέλος πάντων της Πελοποννήσου και να λέει αυτή η ευθεία, ή να κάνει ευθεία, ξέρω εγώ, η Κύπρος από τον Απόστολο Ανδρέα μέχρι τον Κάβο Γκρέκο και να λέει αυτή είναι η γραμμή βάσης. Έχει νόμους, έχει κανόνες. Πότε θεωρείται εσωτερική θάλασσα και γίνεται τέλος πάντων, χαράσεται η γραμμή βάσης. Υπάρχουν κανόνες. Και οι κανόνες αυτές βγαίνουν από διεθνείς οργανισμούς. Γι' αυτό και εγώ λέω, δεν μπορεί να ακούμε στην Τουρκία διεθνώς αυτές τις θέσεις, οι οποίες παραβαίνουν, παραβιάζουν, αγνοούν. Αγνοούν και ακόμη συμβάσεις και συνθήκες τις οποίες έχει υπογράψει και η ίδια και οφείλει η ίδια να υπακούει, τώρα αρχίζουν να επεμβαίνουν και στην Ελλάδα σε θέματα τα οποία αφορούν οδηγίες και εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας πω ότι η ενιαία θαλάσσια πολιτική που καθορίζει εκεί τα χωροταξικά σχέδια και άλλα, είναι κανόνες. Θα πληρώσει πέναλτι η Ελλάδα, θα πληρώσει προστήματα. Σε αυτή την επιτροπή προείδρευε κάποτε η Μαρία Δαμανάκη, προείδρευε σε αυτή την επιτροπή. Δηλαδή θα θέσει και υπό απαγόρευση της Ελλάδος μέσα σε έναν οργανισμό διεθνώς αναγνωρισμένο και ενταγμένο, για το οποίο μάλιστα υπάρχει και δική της αίτηση για να ενταχθεί, και να μην μπορεί η Ελλάδα, να σας πω, η συνεχόμενη θάλασσα, τα contiguous zone, των 24 ναυτικών μιλίων, μα δεν είναι 12 από τη χωρική σου θάλασσα. Είναι 24 από τη γραμμή βάσης. Άρα σε οποιοδήποτε τρίτος ο οποίος θέλει να παρακολουθήσει αυτή τη ζώνη δεν μπορεί, διότι δεν υπάρχουν γραμμές βάσης της Ελλάδος. Δεν υπάρχουν χαρτογραφημένες οι ευθείες. Δεν υπάρχουν χαρτογραφημένα τα συνέχεια. Ξαναπάτε, κύριε Ζήνωνος, μισό λεπτό. Άρα μου λέτε, μάλιστα, ξαναπάτε πάλι στην αλφαβήτα, ότι εμείς δεν έχουμε τα στοιχειώδη. Δεν έχουμε γραμμές βάσης, θέσεις βάσης, ευθείες γραμμές βάσης, κλείσιμο κόλπο, τίποτα, δεν έχουμε τίποτα. Ακριβώς. Είναι αυτές οι κινήσεις οι οποίες μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι επιθετικές. Επιθετικές είναι Τουρκίας, η οποία πέραν από τις δηλώσεις και τις θέσεις επισήμων και αρμοδίων τέλος πάντων πολιτικών, κάνει και στην πράξη ενέργειες. Αυτά που λέτε, ναύτεξ και αντιναύτεξ κλπ. Υπάρχει μια αυταξία στη θάλασσα, για την οποία χαίρονται και τέλος πάντων ακολουθούν
όλες οι χώρες για την ασφάλεια των ναυτιλωμένων. Και αυτός ο οργανισμός ο οποίος συντονίζει αυτά είναι ο IMO, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, τον οποίο εμείς σκεφτόμαστε να βάλουμε γενικό γραμματέα Τούρκο. Εγώ το σκεφτήκα καλύτερα κάποιοι άλλοι και δεν τον έκανα. Για να μας δώσει μια θέση, ξέρω εγώ τι να μας δώσει. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Δηλαδή και η πολιτική και το πολιτικό σύστημα γενικά, όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά και οι δημοσιογράφοι και οι διεθνολόγοι και οι ακαδημαϊκοί δεν πρέπει να ακολουθεί τι θα κάνει η Τουρκία για να την απορρίψουν και να την εκθέτουν και να την κάνουν. Πρέπει να δούμε τι κάνει η Ελλάδα. Και δεν είναι επιθετική πολιτική το να εφαρμόσει αυτά που είναι αποδεκτά από το διεθνές δίκαιο, από το δίκαιο της ανάγκης. Όχι. Είναι ένα δίκαιο που επιβάλλεται από τις συμβάσεις και τις συνθήκες που υπεγράψεις. Δεν μπορεί να αφήσουμε ένα άλλο αυτό το συνεχόμενη θάλασσα που σας λέω, contingent zone. Εκεί μέσα πρέπει εσύ να προστατεύσεις και δικαιούσαι και σε αρμοδιότητα παρέμβεις σε αυτή τη θάλασσα, γιατί είναι εγγύς της χωρικής σου θάλασσα, δηλαδή στο κυρίαρχο σου έδαφος, και απειλείται ρήπανση του περιβάλλοντος, παράνομη μεταλλάσσευση, παράνομες αλληλεία. Ναι, η αλληλεία επεκτείνεται μάλιστα σε αλληλευτικές ζώνες πέραν αυτών των οποίων καθορίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση με κανόνες. Αλλά δεν μπορεί να τα αφήνεις. Αυτά δεν σημαίνει πόλεμο. Σου λέει κάποιος μάλλον να κάνουμε πόλεμο. Δεν είναι πόλεμος αυτός. Τότε πού θα σταματήσεις? Α σου πει, δεν θα μετασκευάσει πάνω από την Ακρόπολη. Δεν μ' αρέσει, διότι δεν έχει. Δεν αναγνωρίζω αυτό με τα FIR γενικά των Αθηνών και δεν θέλω να πετάς. Πρέπει εμείς να μην σταματήσουμε να πετάμε. Αυτά τα πράγματα είναι ανήκουστα για μένα. Άρα, κύριε Ζήνωνος, έχουμε ζήσει αυτή την εμπειρία των δημιουργίας κάποιων ανεδαφικών θέσεων. Όταν μιλούσε ο Νιχάτ Ερήμ για ταξίμ, για διχοτόμηση, εδώ και στην Ελλάδα κρατούσαν την κοιλιά τους και γελούσα. Αυτά είναι ανέκδοτα. Και όμως σήμερα συζητούμε όχι μόνο αυτό, αλλά ένα κράτος το οποίο δεν είναι ισότιμο, πολιτική ισότητα κλπ. Και απέναντι συνεχίζουν να κρατούν αυτές τις παραβιάσεις που έχουν κάνει, τις εγκύτριες. Ότι είμαι εγκύτρια δύναμη, δηλαδή εγκύτρια δύναμη τι έχω λόγο και στη θάλασσα και στη ξηρά, στον νότο. Αυτά πρέπει να τα χτυπάμε στη γέννησή τους. Γιατί δημιουργούνται τελεσμένα και τα τελεσμένα αυτά τα de facto, στο τέλος τα βρίσκει ο τρίτος, που δεν είναι ο τρίτος, παρεμβαίνει ο τρίτος, απλώς για να τα φέρει στο μέσο. Και το μέσο τι σημαίνει? Από αυτές τις ακραίες και θέσεις και de facto που έχει δημιουργήσει επιθετικά και βία η Τουρκία, να προβάλλουμε εμείς, να προβάλλουμε, όχι να έχουν δεδομένο, διότι δεν είναι δεδομένο, ανακήρυξη δεν έχει γίνει η ΣΑΟΣ, δεν έχουν γίνει γραμμές βάσης, δεν έχουμε χωρική θάλασσα καθορίσει. Για να έρθω στο δικό μας, τη σχέση μας με την ΑΟΣ της Ελλάδος, εντάξει, επειδή η Ελλάδα δεν έχει ανακηρύξει σχεδόν το 2011 ο νόμος Μανιάτη δεν ανακήρυξε. Είναι μια καθορισμένη θέση, η οποία μάλιστα αποκλείει αφ' αυτής και λέει όταν και εφόσον καθοριστού, λέει. Αλλά λέω εμάς, εκείνο το κοινό σύνολο των 22 ναυτικών μιλίων που συμφωνήσαμε, επειδή η Κύπρος έχει δια νόμου από το 2004 καθορίσει τα όρια της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης σαν τη μέση γραμμή, αυτή είναι μια θέση. Μια θέση που δικαιωματικά την έχει κάθε χώρα, παράκτια χώρα, που έχει συμβληθεί με το ίδιο της θάλασσας. Επειδή στις τρεις περιπτώσεις έχουμε καταλήξει σε συμφωνία, άρα είναι οριοθετημένη η Αίγυπτος, το Ισραήλ, ο Λίβανος, αντέδρασε η Ελλάδα και πήγε και η Κύπρος και ετοίμασε χάρτες του βόρειου τμήματος, το θαλάσσιο βόρειο τμήμα, στην Κερίνια, που το παράνομο καθεστώς πήγε ακολουθώντας μάλιστα το δίκαιο της θάλασσας και έκανε συνομολόγηση, μια παράνομη φυσικά, με ένα παράνομο καθεστώς, τη θέση του συνόρου τους, της αποκλειστικής ομοιζότητας. Καθορίσαμε και εμείς μέσα συνταγμένες, λίγο αργά, και τα στείλαμε στο Γενικό Γραμματέα. Θα μπορεί η Ελλάδα, επειδή η Ελλάδα δεν έχει καθορίσει αλλού, θα μπορεί όμως να κάνει ένα μνημόνιο συναντήληψης, ένα MOI, Memorandum of Understanding, και να πει, ρε παιδιά, εμείς έχουμε αυτό το κομμάτι εδώ και αναγνωρίζουμε και οι δύο σαν αυτή την θέση, και τα δύο τριευθύνη της Αιγύπτου και της Τουρκίας είναι εκεί και θα συζητηθούν με τις όμορες χώρες.
Βάρτε αυτό, όχι σε συμφωνία, αλλά σε ένα μνημόνιο. Που κάνει μνημόνια συνέχεια η Τουρκία με οποιοδήποτε. Και δεν ξέρω τι άλλα μνημόνια κάνουμε την Ελλάδα. Μα κύριε Ζήνονος, ναι, κύριε Ζήνονος, πώς να τα κάνει αυτά η Ελλάδα? Εδώ η Ελλάδα συζητάει το εύρος του νησιωτικού συμπλέγματος του Καστελορίζου. Σοβαρά τα λέτε τώρα? Πιστεύετε θα τα κάνει η Ελλάδα αυτά? Κοιτάτε να δείτε. Τα νησιά και γενικά το Δίκαιο της Θάλασσας δεν δίνει δικαιωματικά μια μέση γραμμή μεταξύ απέναντι αντικείμενες ή παρακείμενες χώρες. Δεν το καθορίζει. Είναι αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης. Αλλά να δηλώσεις εσύ και είναι απαιτήσεις σου, είναι δικαίωμα το οποίο σου δίνει και το Δίκαιο της Θάλασσας. Καθορίζεις και στέλνεις και χάρτες και συζητάς, διότι στη συζήτηση μπορεί να γίνουν αναλογίες και συζητήσεις και πτώσεις, πολλά πράγματα. Στο Καστελόριζο όμως και κάθε νησί έχει χωρική θάλασσα, η οποία εκεί που δεν ενοχλεί το δικαίωμα των 12 ναυτικών μιλίων σε παρακείμενη ή αντικείμενη χώρα, τότε δικαιούσε να κάνεις 12. Εάν δεν έχεις και έχεις μόνο 7 ή 8 ή 10 από τον ΕΝ, βάζεις τη μέση γραμμή. Και αυτό το καθορίζει σαφέστατα το Δίκαιο της Θάλασσας. Όχι την ΑΟΣ, αλλά το Δίκαιο της Θάλασσας. Και επειδή συζητούν συνέχως, θα γίνει πόλεμος. Μα τι πόλεμος? Δηλαδή γίνονται διασκέψεις και γίνονται συνέδρια του ΝΑΤΟ. Δεν σηκώνει ένα στο χέρι του εκείνο, ένας απλός αθυμολογαγός, δεν ξέρω πού πάνε. Και να του πει, ρε φίλε, μια στιγμή, μα με ποιο θα κάνεις πόλεμο? Αφού εμείς είμαστε σύμμαχοι, κάνουμε σκίς μαζί, να μην μας πειράξει κανένας, γιατί είμαστε ΝΑΤΟ. Και εσύ απειλείς μια χώρα του ΝΑΤΟ? Πρέπει να το βγάλουν ψηλά και να το πάρει σαν θέση το ΝΑΤΟ, ότι είναι απαράδεκτες αυτές οι απειλές. Απειλές πολέτου. Αυτό που λέει, ξέρω εγώ, ο Κάζου Μπέλη. Ποιος θα το κάνει, κύριε Ζήνονος? Κοιτάξτε τώρα, εσείς είπατε πολύ σωστά ότι η Αίγυπτος άφησε αναμονές και για την Ελλάδα και για τη Λιβύη. Η Λιβύη έκανε και τη συνορεύουσα ζώνη της. Και μάλιστα, κατά παράβαση, με κλειστό τον κόλπο της Σύρτης. Σούρα, έχει... Σούρα. Μάλιστα. Σύρτη. Έχει κάνει τον υπολογισμό. Ούτε για αυτά δεν μιλάμε εμείς ως χώρα. Καταλάβατε. Κοιτάξτε, να δείτε, αγαπητέ μου κύριε Σαχίνη, μου άκουγα να δεις. Από την ώρα που ο γείτονας σου κάνει παράλογες, παράτυπες, παράνομες παραβιάσεις των δικαιωμάτων σου, εσύ πρέπει να τα καταθέσεις τα δικαιώματα σου. Εκεί που έχει υπεροπλία είναι η Ελλάδα. Είναι το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, οι κανόνες δικαίου, οι συμβάσεις, οι συνθήκες. Εκεί να τα ασκείς κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται σε κανονιοφόρους για να πάντα ασκήσεις. Τυπικά και διαδικαστικά πρέπει να τα ακολουθήσεις. Μόλις είδες, έκανε καθόλου σε βασικές ευθείες γραμμές η Λιβύη. Το ίδιο έκανε και η Αίγυπτος προηγουμένως φυσικά. Έκανε η Λιβύη και σου ένωσε εκεί τον κόσμο της Σύρτης που είναι πάνω από 24 ναυτικά μίλια. Εσύ απέναντι θα αρχίσει να βάλεις τη Γαύρο, να την ενώσεις με την Γαυροπούλα, με την Κρήτη, διότι είναι κάτω από τα 24 ναυτικά μίλια. Οπότε δεν μπορεί να το αφήσει ανεξάρτητο. Τη χωρική θάλασσα εννοώ, να την ενώσεις. Ή στο κάτω-κάτω να την ενώσεις σαν γραμμές βάσης, χωρίς να κηρύξεις τα 12, τα 6, τα 7, τα πόσα, αλλά τις γραμμές βάσης. Μπορεί να τις κάνεις απέναντι σε εκείνον που σε ενοχλεί. Και εκεί που ενόχλησε η Τουρκία με το τουρκολιβικό, απλώς εκείνης καθόλου το μήκος από τα Κοστελόρη στο Σύμπλεγμα, μέχρι εκεί, Ρόντο, ξέρω εγώ, ποια είναι άλλη εκεί, Κάρπαθος, Κάσος, ξέρω, όλα αυτά, και Κρήτη και τα μικρά δισέλσεις, έπρεπε να τα κάνεις τις γραμμές βάσης και από εκεί να συνεχώς να προβάλλεις το δικαίωμα σου να επεκτείνεις τη χωρική θάλασσα, η οποία για την ώρα ενέξει να την επεκτείνεις όταν και εφόσον, ξέρω εγώ, διπλωματικά το λέει, το αποφασίσεις να το κάνεις 8, 10, 12, όποτε το αποφασίσεις. Αλλά κάνε τη βάση, κάνε τη γραμμή βάσης. Εκεί είμαι εγώ, εκεί είναι κάσος, εκεί είναι κάσπαθος, εκεί είναι. Και βγάζει και την Άφτεξ. Γιατί? Μα αυτό είναι καθορισμένο. Η περιοχή αρμοδιότητας της Ελλάδος μέσα από τα FIR που προβάλλονται κάτω και έχει το δικαίωμα της έρευνας και διάσωση και έχει και την υποχρέωση δραστηριότητας στη θάλασσα. Αν είναι ασκήσεις, αν είναι έρευνες, αν είναι ωκεανογραφικές, οτιδήποτε, έχει την υποχρέωση να βγάζει navigational text, ναυτικές εντολές, για να ξέρει ο ναυτιλόμενος ότι υπάρχουν εκεί δραστηριότητες και αν τα αποφύγει ή να τις έχει υπόψη του. Αυτές είναι υποχρεώσεις της Ελλάδος.
Δεν μπορεί να έρχεται μια άλλη χώρα και να λέει αντιναύτεξ ή να βγάλει ναύτεξ δικό της για το οποίο δεν έχει αρμοδιότητα. Αυτά πρέπει την ίδια ώρα να τα χτυπάς την ίδια ώρα, εν τη γενέση τους. Δεν είναι πόλεμος αυτός. Στην αρχή, όταν τα βάζαμε αυτά κάτω, μας έλεγαν ξέρω εθνικιστές, μας λέγουν ακραίους δεξιούς. Η πιο αθώα τέλος πάνω κατηγορία είναι ρομαντική. Είμαστε ρομαντικοί. Πώς να μιλούμε για έρωτες δηλαδή. Κύριε Ζήνωνος, άρα λέτε ότι όταν στο πεδίο καθημερινά που έχεις το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας με την πλευρά σου δεν το αξιοποιείς καθημερινά να δίνεις πιστικές απαντήσεις, κάποια στιγμή θα σου φτιάξει ένα ακόμη και νομικό προηγούμενο η άλλη πλευρά και επ' αυτόν έτσι θα συζητάς. Μάλιστα. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και αυτοί οι οποίοι μεσολαβητές ή ακόμη και τα συμφέροντα, διότι η Αίγυπτος δεν μας αγάπησε γιατί είμαστε ωραίοι, γιατί είμαστε ξέρω εγώ. Ασφαλώς. Βλέπει και εκείνη τα γεωπολιτικά της συμφέροντα. Και όταν αναγνωρίσει την περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι προσφέρεται να εξασφαλίσει κάποια συμφέροντα, το κάνει. Και έχει κάθε δικαίωμα φυσικά. Αυτά είναι θεμητά αυτά τα πράγματα. Το ίδιο θεμητό είσαι και εσύ να εφαρμόζεις το δίκαιο της θάλασσας και μάλιστα εκεί που είναι πολύ ισχυρό και πολύ σαφέστατο. Ας πούμε το Κάσους Μπέλης στέκει στον αέρα και κάναμε και διακήρυξη τον Αθηνό. Μα εκεί είναι στον αέρα την ίδια ώρα που με απειλά ο άλλος με το περίστροφο. Κάνω εγώ την περίστροφο, κοίτα τα πυράβλους που βγάζει, οι οποίοι μέσα στο Βελινεκές και λοιπά τον Αθηνό λέει. Την ίδια ώρα πάω εγώ να κάνω διακήρυξη ότι θα είμαστε ήρεμοι, ήσυχοι ή να εξασφαλίσουμε ηρεμία. Μπορεί, εντάξει, και ο τουρισμός είναι καλός διότι είναι αιμοδότης της οικονομίας κλπ. Όμως την ίδια ώρα πρέπει να εξασφαλίζουμε και πράγματα τα οποία ίσως να είναι αργά να τα καταθέσουμε. Εγώ ξέρω τον Κυπριακό ότι κάθε φορά που αρχίζει μια διαπραγμάτευση, καθόμαστε στο τραπέζι, διακόπτεται ο αλφαβήτα λόγο διότι προβάλλονται οι ανεδαφικές και ανεδικές θέσεις της Τουρκίας και εκλιπαρούμε να αρχίσουμε από εκεί που μείναμε, δηλαδή από τις θέσεις τις οποίες απορρίψαμε. Διότι πήγε κάπου αλλού η Τουρκία. Πήγε κάπου αλλού. Και συζητούμε με έναν Τουρκοκύπριο, ο οποίος είναι εξαρτημένος οικονομικά, ενεργειακά, πολιτικά, αστυνομικά και αστυνομία ελέγχεται από πάνω. Στρατιωτικά. Δηλαδή έχει τη δύναμη ενός κοινοτάρχη, αν είναι. Και συζητούμε μαζί του σοβαρά γεωπολιτικά ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Και κλιβαρούμε να πάμε να καθίσουμε σε συνομιλία. Είναι καιρός να κάτσει και η Τουρκία. Θέλω να σας ρωτήσω και θα επιστρέψω στο Κυπριακό, με αυτό θα κλείσουμε. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, επειδή φαίνεται, διαφαίνεται, δεν ξέρω αν θα αποδειχθεί στο πεδίο, ότι Μάρτι, Απρίλιο θα προχωρήσει η ExxonMobil σε έρευνα, ερευνητική γεώτρηση νότιο-νοτιοδυτικά της Κρήτης. Το ερώτημά μου είναι, μετά τη διακήρυξη των Αθηνών, εάν το αποτολμήσει η Ελλάδα και νότιο-νοτιοανατολικά, εκεί που έχει μερικώς οριοθετήσει με την Αίγυπτο, θα βγει η Τουρκία αυτό, μας είπατε, να πει ότι παραβιάζουμε τη διακήρυξη των Αθηνών? Εγώ πιστεύω αυτό. Θα το πει η Καρτάσιο, η Κυριάκο, δεν είναι αυτά που συμφωνήσαμε. Ούτε εγώ ενοχλώ με το τουρκολιβικό και να κοιτάξει και εσύ αυτό που κάνει στο Ελληνό. Διότι δεν αναγνωρίζει το δίκαιο της θάλασσας. Δεν αναγνωρίζει κυριαρχικά δικαιώματα στην Ελλάδα. Βασικά κυριαρχικά δικαιώματα, ολόκληρα νησιά κλπ. Σημαίνει ότι οτιδήποτε άλλο είναι παραβίαση της διακήρυξης των Αθηνών. Εγώ έτσι το ερμηνεύω. Δεν είμαι εκεί, δεν ήμουν εκεί, δεν ξέρω λεπτομέρειες και νομίζω κανένας δεν ξέρει λεπτομέρειες. Είναι μια διακήρυξη, εντάξει, μπορεί να μην είναι νομικό έγγραφο. Δεν την πειράζει η Τουρκία. Εδώ συνθήκες διεθνούς κύρους και εγγυητές διεθνούς κύρους. Όπως είναι η Λοζάνη και άλλοι που δεν ήταν μέρος. Η Τουρκία δεν ήταν μέρος της συμφωνίας της Λοζάνης. Και όμως δεν διαφυσβητεί, δημιουργεί, κάνει ερμηνείες δικές της. Θα σκεφτεί ότι στην διακήρυξη των Αθηνών. Να πει κάτι παραπάνω που δεν το είπαν εκεί, να πει όχι, όχι, αυτά τα πράγματα παραβιάζουν το πνεύμα και το γράμμα της διακήρυξης των Αθηνών. Δεν ξέρω λεπτομέρειες άλλες. Εσείς οι δημοσιογράφοι ή οι άλλοι, το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος, ίσως να διερευνήσει, να δει λεπτομέρειες κατά πόσο μπορεί. Για μένα μπορεί να τρυπήσει όχι μόνο, αλλά να κάνει όλες τις εγκαταστάσεις. Σήμερα δεν είναι μόνο, δεν είναι και ολική ενέργεια, έχει πολλές. Σωστά το λέτε. Το άλλο, το χορταξικό σχέδιο που απαιτάει η Ευρώπη. Πρέπει να ξέρεις, η Ευρώπη ξέρεις, επειδή έχουμε κάποιες χώρες
όπως είναι το Μονακό και αλλού που παίρνει από το βουνό και τα ρίχνει στη θάλασσα και επεκτείνεται και γίνονται τα λεγόμενα reclamation, επιχώσεις και προχωράνε, κάνουν φάρμες, κάνουν αιωλικά πάρκα τα οποία προσβάλλουν είτε την, τέλος πάντων, το οικολογικό περιβάλλον. Όλα αυτά πράγματα θέλει μια τάξη, λέει η Ευρώπη. Τώρα αυτή η τάξη πώς θα επιβληθεί όταν εκεί ολόκληρη Μεσόγειος συνορεύει με χώρες οι οποίες δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ή αγνοούν ή παραβιάζουν τις εντολές και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει κύριε Ζήνος, αυτοί τα παραβιάζουν. Αλλά εσύ δεν κάνεις καν το αυτονόητο να κάνεις ένα χώρο ταξικό. Δεν μπορεί να σχολιάζω τι κάνει ο γείτονας. Αυτοί έχουν τσομπολιό μόνο. Δηλαδή να περιμένω τι κάνει ο γείτονας, κάνει εσύ τα δικαιώματα σου, δικαιώματα, κοίταξε εσύ το σπίτι σου, την αυλή σου, τα δικά σου παιδιά και ας το γείτονα αν κάνει, προβάλλον αν κάνει ενέργειες που ενοχλούν για εσένα και απλώς να το σχολιάζεις και να τους τσομπολεύεις με τους άλλους, με τους φίλους, πόσους φίλους ξέρω εγώ, η Αίγυπτος είναι φίλος τώρα και κάποιοι φίλοι στη Λιβύη είναι πιο κοντά μας, δεν γίνονται αυτά πράγματα. Πρέπει να προτάσεις το... την υπεροπλία σου. Και η υπεροπλία είναι το διεθνές δίκαιο. Και όχι να το λες μόνο, το εφαρμόζεις. Να το εφαρμόζεις. Και όπως έχετε πει, το Α και το Μ είναι θέσεις βάσεων, ευθείες γραμμές βάσης, πλήσιμο κόλπων και όλα αυτά που δεν έχεις κάνει με συντεταγμένες. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω όμως, κύριε Ζήνος, να επανέλθω σε αυτό που θίξατε. Το Κυπριακό είναι σε μία φάση έντονης κινητικότητας του διεθνούς παράγοντα. Αλλά εγώ βλέπω από τη μία την Τουρκία. Το βιολί βιολάκι, από την άλλη το ψευδοκράτος να μας λέει ότι θα πάει και το καλοκαίρι στο Αζερμπαϊτζάν ως χωριστό κράτος και από την τρίτη την κυπριακή πλευρά, την κυπριακή δημοκρατία και την ελλαδική πλευρά να έχουν κολλήσει τη βελόνα πάνω στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία όπου έτσι όπως πάει να εξελιχθεί θα είναι πάλι δύο χωριστά κράτη υπό τον τύπο ομοσπονδίας. Δεν ξέρω, σας προβληματίζει αυτή η συζήτηση. Αγαπητέ μου κύριε Σαχίδη, να σας πω. Η Κύπρος βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση και μια δύσκολη συγκυρία. Δηλαδή γίνονται τεράστιες γεωστρατηγικές και άλλες συγκρούσεις στην περιοχή μας, οι οποίες δεν ξέρεις τι διαμόρφωση θα πάρουν στο τέλος της ημέρας. Εάν αρχίσουμε εμείς να απορρίψουμε κάποιο, κάτι, έστω και δεν μας αρέσει. Και δεν μας αρέσει πράγματι. Και το επανατοποθετούμε από την αρχή, σημαίνει αυτό το ψήφισμα το οποίο μας το δίδει αυτό το ΔΕΛΤΑ όμικρο, έστω και αυτό το ψήφισμα, σημαίνει φεύγει. Δηλαδή, ακούω τη Λοζάνη και αρχίζουμε να, εμείς ήδη, να θεωρούμε, ξέρεις, τη Λοζάνη. Λίγο να και πρέπει να επικαιροποιηθεί, μα ξέρεις τη Λοζάνη. Μα όλος αυτό παρακαλάει, διότι έχει και την ισχύ ο άλλος. Και η περιραίουσα ατμόσφαιρα, η γεωπολιτική, η γεωστρατηγική σήμερα, ευνοεί, ας πούμε, την επιβολή του ισχυρού. Και μπορεί εκεί να σου πει, άφησε το δεύτερο, πολύ καλά έκαμε. Πάμε ξανά στα Ηνωμένα Έθνη και πάμε να δούμε την αυτά που λένε, να εξετάσουμε τις πραγματικότητες. Έχουμε ένα κράτος, έχουμε ένα λαό, έχουμε επενδυτές, έχουμε. Πρακτικά δεν μπορεί να ακολουθήσει το δεύτερο, δεν εφαρμόζει. Εμείς οι ίδιοι θα το πούμε. Άρα είναι λίγο παρακινδυνευμένο. Όσο και δεν μας αρέσει, δεν είναι. Πρέπει να τους φέρνουμε στο τραπέζι. Και εκεί στο τραπέζι, εκεί πρέπει να παίξουμε βάση όχι των αποφάσεων μόνο, αλλά και αυτών όλων που θέλουν να παρακολουθήσουν αυτή την εξέλιξη, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη. Να μην ξεφύγουν. Ότι εγώ είμαι προσωπικά απογοητευμένος γιατί η Ελλάδα σφυρίζει, ας πούμε, αδιάφορα για την Κύπρο. Είμαστε απογοητευμένοι, δεν είναι πρώτη φορά. Ιστορικά, αν το μετρεφυλίσετε από τον Βενιζέλο, ξέρω εγώ. Καραμαλίδες, δυο φορές ο Καραμαλής στην Κύπρο και το 59 και το 74 και αλλού, αλλά δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, εγώ δεν το βλέπω προσωπικά. Ας πούμε ο Παπανδρέου έφυγε με ραχία, η Χούντα την έδιωξε, που η Χούντα υποτίθεται εκπροσωπούσε τις ένοπλες δυνάμεις και τις εθνικές στρατηγικές, αυτή έκαψε την Κύπρο η Χούντα και μείνε στην ιστορία. Δεν ξέρω ποια άλλη Χούντα πέρασε τότε στη Μικρασιατική καταστροφή, κάτι είχαμε πάλι. Διαφιλοδικίες και χούντες οι οποίες μπορεί να μένουν στην εξουσία, αλλά ήταν στην περιραίουσα εξουσία. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι πρέπει η Κύπρος να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν αυτές τις αποφάσεις οι οποίες επάφησαν.
δεν τη στηρεί η Τουρκία, εντάξει, και τα ψηφίσματα δεν τα τηρά. Και εγώ είχα απαγοητευτεί από τη δένεια του Μόντς Μπελερά, στον Μόντς Μπελερά, που πήγανε 5 συν 1, ο ένας ο συν είναι μια ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, και οι 5 είναι αυτοί οι οποίοι συμφωνήσανε το 59 το Κυπριακό. Δηλαδή μηδενίσαμε την Κυπριακή Δημοκρατία, είπε η Τουρκία, εγώ δεν θέλω δέσμευμα από τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, δεν θέλω την Κυπριακή Δημοκρατία να είναι παρούσα, δεν θέλω. Δηλαδή αυτά τα πράγματα σε ανησυχούν, διότι προσπαθούν να θανατώσουν την Κυπριακή Δημοκρατία, που δεν μπορεί να τη θανατώσουν με το διεθνές δίκαιο. Έστω πάει και στο Αζερβαϊτζάν, ας πάει και στο Ουσβεκιστάν, ας πάει οπουδήποτε. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι χώρα μέλος των Ηνωμένων Εθνών. Δεν μπορεί να παραβιάσουν τα σύνορα της, δεν αναγνωρίζονται παραβιάσεις. Εδώ ολόκληρος πόλεμος έχασε και η Γερμανία και ξέρω εγώ η Πολωνία. Εκεί υπήρχαν σύνορα τα οποία ήταν από πολύ παλαιά παραβιασμένα και αυτό, και δεν είναι τετελεσμένα. Δεν είναι τετελεσμένα, υπάρχουν εκκρεμότητες, είναι ασαφή. Άρα εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κρατούμε τον Κυπριακό ζωντανό, να εμπλέκεται όσο το δυνατόν περισσότερο η διεθνή κοινότητα, και χαλαρώνοντας οτιδήποτε, θέτοντας σε αμφισβήτηση, ναι, σημαίνει παίρνει με την ισχύ ο άλλος και την εκμετάλλευση των διεθνή γεγονότων, ίσως να επιβάλλει αναγνωρίσεις και να αρχίσουν αναγνωρίσεις. Επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία και οι θαλάσσιες ζώνες είναι ένα κρίσιμο στρατηγικά μέγεθος για όποιον μπορεί να το ελέγχει. Δεν είναι μόνο η Κύπρος αυτή καθεαυτή, είναι σε σχέση και με τη Μέση Ανατολή, στην οποία έχουμε φοβερή κρίση αυτή τη στιγμή με το σφαγείο στη Γάζα. Αναρωτιέμαι, κύριε Ζήνωνος, πιστεύετε ότι οι εξελίξεις μπορεί να γίνουν και χειρότερες για το Κυπριακό? Εάν δεν το χειριστούμε σωστά εμείς και αρχίσουμε να πειραματιζόμεθα, είτε κάτω από φόρτιση συναισθηματική, είτε διότι έχουμε απελπιστεί ή διαχρονικά κλπ. Όπως και γίνεται, έγιναν κάποια λάθη. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη, να σας πω κάτι, ότι στην Κύπρο οι τουρκοκυπριακές περιουσίες αμέσως μετά την εισβολή ετέθεσαν υπό την κυδαιμονία του κράτους. Εντάξει. Και δεν μπορεί να πουλήσει, να μεταβιβάσει, να κάνει κλπ. Να ξέρει να εκμεταλλεύσει αυτή τη περιουσία από κάποιου κλπ. Επιτήρημου, δεν έχει σημασία. Υπήρχε και ρεμόνα. Εγώ έλεγα και λέγω ότι όλε οι ελληνοκυπριακέ περιουσίε, τα κατεχόμενα, πρέπει να τεθούν κάτω από την κυδαιμονία του κράτου. Όμω, δεν μπορεί να φύγει αυτού του ανθρώπου εκτεθειμένου την ώρα που του δίνει 1,5 και 2 εκατομμύρια, διότι σήμερα γίνονται επενδύσει τεράστιε στα κατεχόμενα. 1,5 και 2 εκατομμύρια ένα κομμάτι γη, και αυτός προσπαθεί να πληρώσει ή τα δίδαξα του παιδιού του ή να παντρέψει τα παιδιά του, και δεν μπορεί, και την ίδια ώρα τον προκαλούν να πάει από εκεί να υπογράψει να πάρει 1,5 εκατομμύριο. Άρα εμείς τα ξέρουμε, αυτά έπρεπε να γίνουν από καιρό, έστω και τώρα πρέπει να γίνουν, να αποζημιώνονται αυτοί οι άνθρωποι σε καλύτερο, σε πιο πραγματικό τέλος πάντων μέγεθος, όχι εφάπαξ, αλλά σταδιακά. Θα μπορούσαν να παίρνουν ένα ποσοστό, διότι αν σκεφτείτε ότι και εμείς έχει ανέβει πολύ το βιωτικό επίπεδο και η αξία της γης στην νότια περιοχή. Δηλαδή μια θάλασσα που ήταν, ξέρω εγώ, κάποιες περιοχές στην Πάθο, 1.000 λίρες, έχει γίνει 1 εκατομμύριο σήμερα. Αυτή όλη η αύξηση, υπάρχει μια νομοθεσία που πληρώνουν το λεγόμενο capital gain tax, μια κεφαλουχική τέλος πάντων φορολογία, αλλά δεν ικανοποιεί τους πρόσφυγες. Πηγαίνουν στο κουρβανά του κράτους αυτά τα λεφτά. Πρέπει να τα επιμερίζεται ο πρόσφυγας, ο οποίος έχει χάσει περιουσία. Και είναι αυτός που απειλείται συνεχώς. Όχι μόνο βιολογικά εδώ και τέλος πάντων επιβίωση, αλλά απειλείται να ξεριζωθεί από τις λύσεις του. Αυτοβούλος, να πάει να βάλει υπογραφές. Διότι μην ξεχνάτε, μιλάμε για τρίτη γενιά. Να πάμε και τέταρτη γενιά. Έχετε και αν έχει κάποιος κάποια περιουσία, πάρτε τον και εσείς από δικά σας προσωπικά να δείτε. Αν έχει κάποιος μια περιουσία που οι παππούδες πεθάνανε και ήταν ένα οικόπεδο ή ένα σπίτι, σήμερα θα το κλειδώνω, μου 300 άτομα εκείνο το σπίτι του προπαππού. Άρα πώς θα γίνει μια ρύθμιση, θα πρέπει να παρέμβει έναν κράτος ή μια ρύθμιση πολιτική ή μέσα στα πλαίσια της πολιτικής διευθύνσης του Κυπριακού, να δουν ότι
το New State of Affairs, αυτή η περιοχή νέα που θα είναι κάτω από μια άλλη διοίκηση, να έχει και εκείνη τη δυνατότητα αναπτύξεις. Να κάνει δρόμους, να κάνει σχολεία, να κάνει... Δεν μπορεί εσύ να το έχεις εκεί, να το δικαιούνται 200 άτομα και να το κρατάνε εκεί χωρίς αναπτύξεις. Δηλαδή θα βγουν από μόνα τους κάποια πράγματα που πρέπει το κράτος να αρχίσει να τα σκέφτεται και τούτα παράλληλα. Γιατί ο χρόνος δουλεύει εις βάρος μας, συνεχώς. Και δημογραφικά. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος από τη Χάγη. Καλημέρα, λέει στον κύριο Ζήνωνος. Έχω ένα προβληματισμό. Στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών μετέχει δυστυχώς και η Ουγγαρία, μάλλον για γλωσσικούς λόγους, παρότι χριστιανική χώρα που υπέστη Οθωμανική κατοχή για 150 χρόνια. Αν αναγνωριστεί το ψευδοκράτος από το Οργανισμό Τουρκικών Κρατών, μήπως έμεσα μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ουγγαρία αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και αυτό το γεγονός αποτελέσει κερκόπορτρα και για άλλα κράτη? Άλλα κράτη τα οποία είναι μουσουλμανικά, εννοείται. Όχι, ευρωπαϊκά. Ευρωπαϊκά, τα τουρκόφωνα εννοείται. Αυτά που επηρεάζει είτε ελέγχει η Τουρκία στην ουσία. Δεν νομίζω, διότι τα ευρύτερα οικονομικά και γεωπολιτικά τους συμφέροντα αυτόν τον χώρο, τον ίδιο ακόμα και τον Αζερβαϊτζάν, δεν τους βοηθάνε να ταχθούν και να υποταχθούν στις πολιτικές της Τουρκίας. Πολύ περισσότερο η Ουγγαρία. Πολύ περισσότερο. Πολύ πολύ να πηγαίνει εκεί απλώς για να έχει επαφές. Δεν ξέρω πόσο τουρκόφανη είναι στην Ουγγαρία. Δεν ξέρω. Δεν έχω υπόψη. Έχετε στην υπόψη σας ότι υπάρχει τουρκόγλωσσος πληθυσμός? Όχι. Έχω υπόψη μου όμως ότι θεωρούν τη ρίζα της Ουγγρικής τα τουρκογενή κράτη ως δική τους ρίζα και γι' αυτό έτσι την καλούν. Λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος, ποιος προσπαθεί, πιστεύετε κύριε Ζήνωνος, να κυρώσει πρακτικά την Κυπριακή Δημοκρατία? Οι εμφανείς εχθροί της που τους ξέρουμε ή μήπως κάποιοι άλλοι που παρουσιάζονται ως σύμμαχοι και ομοεθνείς? Ποιος είναι ο πραγματικός τέχτης για την Κυπριακή Δημοκρατία? Ωραία, εντάξει. Αυτοί που θέλουν και υποθάτου εννοείς επιβίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτή είναι η πρώτη η Τουρκία. Όλοι οι άλλοι θα κοιτάξουν τα κοντόφθαλμα του συμφέροντα σε σχέση με μεγάλους οργανισμούς. Εάν η Τουρκία γίνει ένας μεγάλος οικονομικός οργανισμός που θα υποτάξει και άλλες χώρες που δεν το έκανε ως τώρα, τουλάχιστον αυτό διαπιστώνω εγώ, οικονομικά δεν μπορεί να υποτάξει το Αζερβαϊτζάν. Αυτή η Τουρκία είναι εκείνη υποταγμένη. Η ενέργεια και οι πόροι που έχουν αυτά τα κράτη έχουν την Τουρκία υποταγμένη και όχι μόνο θρησκευτικά και εθνικιστικά αν θα ακολουθήσουν, όχι όμως οικονομικά. Άλλες χώρες εννοεί ομόγλωσσες της Τουρκίας, τι είπε κάτι ο ακροατής, είπε χώρες οι οποίες είναι ομόγλωσσες ή όχι, είπε ότι ποιος στην πράξη ακυρώνει την Κυπριακή Δημοκρατία, η φανερή εχθροί της όπως η Τουρκία ή μήπως κάποιοι άλλοι που εμφανίζονται ως σύμμαχοι της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι ομοεθνείς της? Κοιτάξτε, για την ώρα δεν βλέπουμε να υποθάλπτουν. Τώρα, αν είναι μια κρυφή επισημία την οποία θα εκδηλώσουν σε μια δεδομένη στιγμή, από ένα παράδειγμα του Πακιστάν. Το Πακιστάν πάντοτε ήταν δίπλα από την Τουρκία σε όλες τις αποφάσεις. Κι όμως, το Πακιστάν δεν αναγνώρισε το ψευδοκράτος. Θέλω να πω ότι είναι ανάλογα με τις συγκυρίες και τις εξαρτήσεις που έχουν από μεγάλους οργανισμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας μεγάλος γεωπολιτικός οργανισμός, τον οποίο δεν θέλουν ούτε εμείς φυσικά, και προσπαθούμε να κρατηθούμε από τον οργανισμό, και για την ώρα οι θέσεις του είναι πολύ, πολύ σαφέστατες σε ό,τι αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία. Η στήριξη που κάνει στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι σαφής. Ναι, αλλά έρχεται η απεσταλμένη ειδική του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η κυρία Ντεκουγιάρ, και μας λέει ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά πρέπει να κάνει υποχωρήσεις όταν η Τουρκία κάνει πάρτι πάνω στην πράσινη γραμμή, όπως ξέρετε. Καλύτερα από εμένα. Ότι δυστυχώς δεν είναι αυτή που το είπε. Δεν είναι αυτή που το είπε. Κάποιος άλλος το είπε αυτό, αλλά αυτή δεν είπε τέτοια. Είπε ένα από κοινού, μίλησα γενικά, ναι, για παραχωρήσεις, υποχωρήσεις κλπ. Και εσύ λέει τώρα. Παραχωρήσει και υποχωρήσει. Εγώ έχω χάσει το 40% της γης, εκτοπισμένους κλπ. Είμαι θύμα εισβολής κατοχής. Αυτά θα προβληθούν όταν στο καιρό των δέοντι.
Δεν είπε, δεν νομίζω. Ναι, αλλά εδώ μου υπενθυμίζουν. Ναι. Πολλοί ακροατές εδώ, κύριε Ζήνος, μου υπενθυμίζουν. Λέει, μην πάει μακριά ο κύριος Ζήνος. Ναι. Ο συμπατριώτης του και δικός μας υπουργός μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο αποκάλεσε τη μισή Κύπρο τουρκική. Τώρα λέει, τι λέμε εμείς. Έφυγε, του φύγε, λέει. Ο δεν σχόλιο. Τι να πείτε κι εσείς, κύριε Ζήνωνος. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για μια φορά ακόμη, γιατί επιμένετε στην αναγκαιότητα η χώρα, η Ελλάδα, να κάνει στοιχειωδώς τα αυτονόητα. Ξεκινώντας... Στο πεδίο. Να εφαρμόσει στο πεδίο αυτά που τους δίνει το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, που τους δίνουν οι κανόνες δικαίου. Διότι και αυτές οι συμβάσεις που έχει με το IMO, με το ICAO και όλα αυτά, τις τα δίνει, είναι υποχρεώσεις που έχει. Πρέπει να εφαρμόσει στο πεδίο. Και ας παραβιάζει ο άλλος. Ας απειλεί ο άλλος. Και επίσης και στους οργανισμούς, στους συμμαχικούς οργανισμούς, να εκθέτει την Τουρκία. Ότι είναι μια συνεχής απειλή προς το ΝΑΤΟ. Απειλή προς το ΝΑΤΟ. Και έδωσε την ευκαιρία και μετά στις 400 και με άλλες ενέργειες στην Τουρκία να εκτεθεί εις το ΝΑΤΟ. Να δω ποιοι είναι οι φίλοι της. Χρήστος Ζήνωνος, τον ευχαριστώ για μια φορά ακόμη. Καλή εβδομάδα, κύριε Ζήνωνος, να είστε πάντα καλά. Το ίδιο, εύχομαι σε όλους το ίδιο, σε όλο τον κριτικό λαό. Να είστε καλά. Και στο επανειδή. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.